Το διαστημόπλιο της νανοτεχνολογίας που θα σας εκτοξεύσει στον κόσμο των λιποσωμάτων. Εκεί θα επισκευαστούν όλα σας τα χρόνια προβλήματα και θα διορθωθούν όλες οι μεταβολικές σας διαταραχές με τις υγρές λιποσωμιακές φόρμουλες. Οι υγρές λιποσωμιακές φόρμουλες περιέχουν λιποσωμιακά νανοσφαιρίδια με την δραστική ουσία στο κέντρο και μία διπλοστιβάδα φωσφολιπιδίων στην περιφέρεια, που τα καθιστά ικανά να έχουν μία στοχευμένη δράση στα επιβαρημένα κύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα χωρίς παρενέργειες. Doctor's Formulas σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή. Πάρε κι εσύ Doctor's Formulas για να μπορείς να χαμογελάς. Σε βοηθάνε πιο αποτελεσματικά. Doctor's Formulas. Τσακίζει τις φλεγμονές και τους πόνους. Doctor's Formulas. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή εδώ σας βγάζει από τις φλεγμονές και τους πόνους. Οι φλεγμονές και οι πόνοι δεν περνάνε με την ασπιρίνη. Η ασπιρίνη βοηθάει το σύμπτωμα. Κάνει μια ανακούφιση. Η πραγματική θεραπεία είναι να τσακίσουμε την αιτία που δημιουργεί φλεγμονές και κατ' επίθεση τον πόνο. Αυτά που θεραπεύουν τις φλεγμονές και τον πόνο, κυρίες και κύριοι, είναι τα ηχθιέλαια της Doctor Formulas και ο Μανώλης. Καλημέρα, γιατρέ μου. Μανολάρα, καλημέρα, καλημέρα. Προσέξτε. Όλος ο κόσμος έχει φλεγμονές. Γιατί? Διότι τρώει σκατά. Ναι, σκατά. Κυρία Καρατζαφέρη, να τα λέμε το όνομά τους. Η διατροφή μας έχει γίνει σκατοτροφή. Αυτό. Μέσα κάθε τροφή περιέχει τα χειρότερα λάδια. Τα χειρότερα λάδια. Τα οποία τα βαφτίζουν φυτικά. Κυρίες και κύριοι, πριν 150 χρόνια δεν φτιάχναμε κέικ με καλαμποκέλαιο. Δεν τηγανίζαμε με ηλιέλαιο. Παλιά λοιπόν χρησιμοποιούσαμε μόνο ή λάδι ή βούτυρο. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα σύγχρονα λάδια που ήρθαν από την Αμερική, καλαμποκέλαια, ηλιέλαια, φιλικέλαια, έτσι, υπάρχει λοιπόν μία τοξική ουσία που λέγεται αραχιδονικό οξύ. Αυτό λοιπόν το αραχιδονικό οξύ είναι η πρώτη ύλη για να δημιουργούνται φλεγμονές. Παλιά έτρωγες ένα καλαμπόκι, έτρωγες και λίγες ελιές. Άρα λοιπόν τα ωμέγα 6 που είναι μέσα στο καλαμπόκι εξισορροπούνται με τις ελιές. Υπάρχουν δύο ειδών λάδια. Τα ωμέγα 6 και τα ωμέγα 3. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο είναι ένας διπλός δεσμός που μαζεύει το οξυγόνο. Είναι δηλαδή πολυακόρεστα λάδια. Το ελαιόλαδο είναι μόνο ακόρεστο. Δεν οξυδώνεται, δεν καταστρέφει τον οργανισμό. Όλα τα υπόλοιπα λάδια είναι πολυακόρεστα. Όλα. Και το καλαμποκέλαιο και το ηχθιέλαιο. Αυτά τα πολυακόρεστα όμως είναι ωμέγα 6 και ωμέγα 3. Ωμέγα 6 και ωμέγα 3 είναι πολυακόρεστα. Τι σημαίνει πολυακόρεστα? Μαζεύουν οξυγόνο, οξυδώνονται και σου κάνουν ζημιά. Είναι πολυακόρεστα. Όλα τα ελαιόλαδα, όλα τα λάδια εκτός από το ελαιόλαδο είναι πολυακόρεστα. Να το ξαναπώ. Όλα τα λάδια, καλαμποκέλαιο, ηλιέλαιο, ηχθιέλαιο, είναι πολυακόρεστα. Αυτά χωρίζονται σε δύο, σε ωμέγα 6 και ωμέγα 3. Πρέπει όμως να είναι,
να είναι σε δύο, σε ισόρρεπες δόσεις. Δηλαδή και τα ωμέγα 6 κάνουν δουλειά και τα ωμέγα 3 κάνουν δουλειά. Πρέπει να είναι σε ισορροπία. Τώρα όμως που έχουμε φτιάξει μια βιομηχανία τροφίμων, σαβουροτροφή, παντού λοιπόν μέσα υπάρχουν τα ωμέγα 6. Τα ωμέγα 6. Εδώ και 100 χρόνια ξεσκίζουμε τον οργανισμό με περισσότερα ωμέγα 6 και λιγότερα ωμέγα 3. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν δημιουργούνται περισσότερο φλεγμονές. Οι φλεγμονές, δεν κόλλησα εγώ φλεγμονή, μην έρθεις κοντά μου και κολλήσω φλεγμονή. Τι λέτε ρε, τα λάδια τι δημιουργούνε. Τα καλαμποκέλαια, τα ηλιέλαια, αυτά δημιουργούνται. Παίρνω την Αμερική και την Ιαπωνία. Υπάρχει λοιπόν μία εξέταση να δούνε πόσο αραχιδονικό οξύ έχεις, έτσι, και πόσο γυχθιέλαια. Όταν λοιπόν αυτός ο λόγος είναι πάνω από το 1, τότε λοιπόν δημιουργούνται φλεγμονές. 1 με 1,5 έχουν οι Ιαπωνέζοι. Οι Ιαπωνέζοι έχουν τις λιγότερες φλεγμονές, λιγότερες καρδιοπάθειες, λιγότερα Αλτσχάιμερ, λιγότερο Πάρκισον, λιγότερες αρτηριώσεις. Ζούνε περισσότερα χρόνια οι Ιαπωνέζοι. Γιατί? Τυχαίο. Απ' τα ηχθιέλαια. Οι Αμερικάνοι όμως που τρώνε λοιπόν το καλαμπόκι του αιώνα, καλαμποκέλαιο, έχουν αυτό τον δίχτυ αντί 1 με 1,5. Πόσο τον έχουνε? Πόσο? 11. Άρα λοιπόν όλοι οι Αμερικάνοι είναι σε φλεγμονές, καρδιοπάθειες, εγκεφαλοπάθειες και τις Παναγιάς στα μάτια. Ήρθα σήμερα λοιπόν να προβάλλω δύο πράγματα. Τα ηχθιέλαια και τη γυμναστική. Τα ηχθιέλαια τα φτιάχνουν οι Dr. Formulas, τα καλύτερα του κόσμου, και η γυμναστική, βέβαια, ο θεράπων ιατρός των μειών, Μανώλης. Ποιος φτιάχνει τους μυς? Όλοι τρέχουμε, κυρίως οι γυναίκες, γιατρέ μου, έχω οστεοπενία. Δηλαδή, το γύρας κατέστρεψε τα κόκαλα. Αν το γύρας δεν καταστρέφει τους μυς. Ρωτάω. Ποιος θεραπεύει τους μυς, ρε Μανώλη? Ποιος τους θεραπεύει? Ορθοπαιδικός, ο νευροχειρουργός, ποιος? Ο Μανώλης. Βέβαια. Παιδιά, χωρίς λοιπόν να κάνετε ένα δυνάμωμα των μειών, αλλά τι γίνεται? Κάθε ηλικία θέλει τα δικά της βάρη. Ο κολόγερος, ναι, ο μεγάλος όπως είμαι εγώ, τι θέλει? Ένα κιλό λοιπόν για να δυναμώνουν τένοντες μύες και να είσαι στη θέση τους. Άμα είσαι έτσι, βέβαια θα πονάνε όλα. Άμα είσαι έτσι, και οι μέσες και οι ώμοι και οι αυχαίνες. Ποιος τους βάζει σε σωστή θέση? Ποιος? Ο Μανώλης. Αλλά δυο λεπτά. Ο νέος, όπως είναι τούτος εδώ απέναντι, πάει στο γυμναστήριο και σηκώνει 20, 30, 40, 50 κιλά για να γίνει μπρατσωμένος. Ο κολόγερος όμως σαν και εμένα, με ζάχαρα και φθαρμένα κόκαλα κι εμείς, άμα κάνει μεγάλη δουλειά, πάνε οι τένοντες. Και μετά λέει, πονάω εδώ, πονάω εκεί. Τι θέλουνε. Μυϊκή τόνωση, αλλά προγραμματισμένη ήπια. Άρα λοιπόν, καλά κάνω και φέρνω εγώ το Μανώλη, για να σας βάλει λοιπόν να κάνετε προγραμματισμένη μυϊκή εγκύμναση και να μην έχουμε ούτε ρήξη του υπερακανθίου, ούτε πόνους, ούτε τίποτε. Μανώλης. Μην έχουμε σαρκοπενία. Όπως είναι οστοπενία, είναι και σαρκοπενία. Τι γίνεται? Εγώ λοιπόν που είμαι κολόγερος και ξυπνάω λοιπόν το πρωί και δεν είμαι σε κέφι. Όπα! Δεν είμαι σε κέφι, έρχεται ο Μανολάκης, το βάζει αυτό στην πρίζα και αρχίζει και σου λέει, ξυπνάει τους μυς. Παθητική γυμναστική κάνει. Ξυπνάει τους μυς. Όταν αιματωθεί ο μυς, ζεσταθεί, μπορεί λοιπόν εσύ να τον δουλέψεις. Γιατί άμα πας εσύ σαν κούτσουρο και κρύος, θα το σπάσεις τη μυϊκή ίνα. Και μετά θα αρχίσει να πονάς. Μετά σε βάζει σε ελάστιχα. Αν έχεις κάπου πρόβλημα, βέβαια, σου βάζει την πεντούζα. Σου βάζει την πεντούζα, την κρατάει κάπου. Ρουφάει εκεί χάμω, έρχεται αίμα.
Αυτό όμως δεν το κάνει το γυμναστήριο της γειτονιάς. Το γυμναστήριο της γειτονιάς τι θέλει? Τις γκόμενες και τους γκόμενους να πάνε το καλοκαίρι να βγάλουν τα μάτια τους. Εδώ λοιπόν τι θέλουμε? Να περπατάμε, να έχουμε υγεία και να μην έχουμε φλεγμονές. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τα καλύτερα ηχθιέλαια του κόσμου. Ωμέγα Plus της Dr. Formulas. Ωμέγα Plus. Προσέξτε. Πάμε λοιπόν και παίρνουμε το λάδι του δέρματος. Η Dr. Formulas δεν παίρνει ηχθιέλαια από το σηκώτι, τη μουρούνα, το ψάρι μουρούνα έχει ένα σηκώτι και μαζεύει το μουρνέλαιο. Αλλά μέσα στο σηκώτι της μουρούνας μπαίνουν και άλλες τοξικές ουσίες. Υδράργυρος, κάδμιο και όλες λοιπόν αυτά που είναι στον ωκεανό πηγαίνουν στο σηκώτι της μουρούνας. Παίρνουμε εμείς το λάδι, το μουρνέλαιο και το βάζουμε σε μπουκάλια. Δεν ξέρω αν έχουν καθαρίσει από τα τοξικά μέταλλα. Δεν το ξέρω. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι, καθώς είναι πολύ ακόρεστα τα ηχθιέλαια και κάθε φορά που ανοίγουμε το μπουκάλι, τι παθαίνει? Οξυδώνεται. Τα ηχθιέλαια που είναι σε μπουκάλι, μόλις τα ανοίξουμε, μπαίνει το οξυγόνο. Και καθώς είναι πολύ ακόρεστα, γίνονται οξυδωμένα, ταγκισμένα. Γιατί να πάρω εγώ λοιπόν το μπουκάλι? Πώς πρέπει να προφυλάσσονται τα ηχθιέλαια? Πώς? Σε κάψουλες. Κυρίες και κύριοι, τα καλύτερα ηχθιέλαια είναι αυτά που είναι μέσα σε κάψουλες. Για να μην πηγαίνει το οξυγόνο. Το οξυγόνο δεν μπορεί να περάσει την κάψουλα, δεν μπορεί να την περάσει, αφού είναι φυλακισμένο. Δεύτερον, προστατεύονται από αντιοξυδοτικές ουσίες. Ποιες είναι αυτές? Το εκχύλισμα φύλων ελιάς. Τα ηχθιέλαια της Dr. Formulas είναι προστατευμένα. Μέσα στην κάψουλα υπάρχει εκχύλισμα φύλων ελιάς, εκχύλισμα καρπού κόκκινου σταφυλιού. Όλοι ξέρουμε ότι το κόκκινο σταφύλι έχει τη ρεσβερατρόλη και προστατεύει τα ηχθιέλαια. Και κάτι άλλο, όλοι ξέρουμε ότι το σουσάμι, η σπόρη του σουσαμιού, είναι ισχυρότατα αντιοξυδοτικά. Άρα λοιπόν, η Dr. Formulas φτιάχνει τα καλύτερα ηχθιέλαια, τα οποία πώς τα παίρνει? Τα παίρνει λοιπόν από τους ωκεανούς, πάει λοιπόν, αφαιρεί οτιδήποτε μπορεί να είναι τοξικό, διότι μέσα στους ωκεανούς, μην νομίζετε, έχουν βρωμίσει τώρα τα πάντα. Αφαιρεί όλες τις τοξικές ουσίες και τα βάζει μέσα σε κάψουλες μαζί με κύλισμα φύλων ελιάς, καρπού κόκκινου σταφυλιού και σπόρων σεσαμιού. Και φτιάχνει μια παρτίδα. Παίρνει την παρτίδα αυτή και πού τη στέλνει? Στον Καναδά. Εδώ λοιπόν στον Καναδά υπάρχει ένα εργαστήριο το οποίο λέγεται IFOS. International, διεθνώς, Fish Oil Standards. Εδώ λοιπόν εξετάζονται αν τα ηχθιέλαια που παράγεις είναι καλά. Αναπαρτίδα. Όχι σου δίνει ένα χαρτί μόνιμα, αναπαρτίδα. Στον Καναδά λοιπόν υπάρχει το μοναδικό εργαστήριο, το οποίο λέγεται IFOS. Η εταιρεία Dr. Formulas έχει αποσπάσει 5 αστέρια. Σε βαθμολογούνε. Πάμε λοιπόν εμείς στον Ατλαντικό, παίρνουμε λοιπόν τα ηχθιέλαια, αφαιρούμε τα πάντα να είναι εντελώς καθαρά. Αυτά λέγονται φαρμακευτικά ηχθιέλαια. Άλλο το ηχθιέλαιο που τρώω εγώ μπορεί να φάω σήμερα σολομό. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει μέσα τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα. Δεν είμαι. Πάει λοιπόν ο σολομός στην Dr. Formulas, αφαιρεί όλα τα τοξικά στοιχεία, μέταλλα, διοξίνες, οτιδήποτε έχει μέσα η θάλασσα και το κάνει φαρμακευτικό λάδι. Η σαρδέλα
με τα ιχθυέλαια έχουν μεγάλη διαφορά. Η σαρδέλα μπορεί να έχει μέσα τοξικές ουσίες. Ξέρω εγώ τι σκατά έφαγε αυτή. Ο Σολωμός. Ιδιαίτερα το χειρότερο είναι ο Σολωμός. Ο Σολωμός. Ντίγκα στις τοξικές ουσίες. Ντίγκα στα βαρέα μέταλλα. Λένε ότι είναι καλός ο Σολωμός, αλλά ποιος Σολωμός. Ποιος Σολωμός. Αυτός που του έχουν αφαιρέσει τα μέταλλα. Που έχουν αφαιρέσει τις τοξικές ουσίες. Αυτά είναι καλά. Α, διότι μπορεί να τρως εσύ Σολωμό-Σολωμό και να γεμίζεις τον οργανισμό σου με τοξίνες. Έρχεται λοιπόν η Dr. Formulas, παίρνει το Σολωμό, του παίρνει το λάδι, τον καθαρίζει τελείως από όλες τις τοξικές ουσίες που λέγονται διοξίνες, βαρέα μέταλλα, το κάνει καινούριο και για να μην καταστραφεί, οξυδωθεί, το βάζει σε κάψουλες, βάζει μέσα εκχύλισμα φύλων ελιάς, καρπού κόκκινου σταφυλίου και σπόρων σεσαμιού, το στέλνει στην Άιφος, στον Καναδά, αναπαρτίδα. Παίρνει λοιπόν ένα δείγμα, το στέλνει στο εργαστήριο στον Καναδά και του λέει βαθμολόγησέ με, είμαι καλά. Και σου λέει μπράβο Dr. Formulas, σου δίνω 5 αστέρια. 5. Αυτή είναι η Dr. Formulas. Γι' αυτό είναι η καλύτερη εταιρεία, η καλύτερη εταιρεία. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνουν τα ιχθυέλαια. Προσέξτε. Πρώτα-πρώτα τα ιχθυέλαια βοηθάνε λοιπόν το αίμα. Γιατί τα μεν καλαμποκέλαια πίζουν το αίμα. Τα ωμέγα 6 πίζουν το αίμα. Γιατί το αίμα, άμα κάνεις μια πληγή, πρέπει να πήξει. Έρχεται λοιπόν το καλαμποκέλαιο και αυξάνει την πηχτικότητα. Άρα λοιπόν, εμφράγματα ή εγκεφαλικά. Καλά να πάθεις. Άμα πίνεις όμως ιχθυέλαια 3 φορές την ημέρα, δεν τα παθαίνεις. Ε, καλά να πάθεις. Πάει αυτό. Πάμε τώρα στα μάτια. Α, μεγάλη προστασία των ιχθυελαίων στα μάτια. Άμα λοιπόν δεν υπάρχουν τα ιχθυέλαια, δεν λειτουργούν καλά τα μάτια. Με τίποτε. Ποια είναι τα καλύτερα λάδια? Τα ιχθυέλαια. Ποια εταιρεία είναι η καλύτερη? Η Dr. Formulas. Πάει αυτό. Να πάμε τώρα στις φλεγμονές που έχω το Μανώλη. Α, εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι υπάρχουν 2 ουσίες. Ο Θεός δίδει τις φλεγμονές και τις αντιφλεγμονές. Τις φλεγμονές και τις αντιφλεγμονές. Γιατί ο Θεός έχει κάνει τις φλεγμονές? Ρωτάω γιατί. Διότι χωρίς τις φλεγμονές δεν σκοτώνεις τα μικρόβια, δεν κλείνουν οι πληγές. Άρα πρέπει να υπάρχει φλεγμονή. Να σκοτώσουμε τα μικρόβια, να κλείσουν εκεί πληγές, αλλά υπάρχει και μηχανισμός να σταματήσει η φλεγμονή. Αυτός λοιπόν ο μηχανισμός που σταματάει τις φλεγμονές, κυρίες και κύριοι, είναι τα ιχθυέλαια. Ιχθυέλαια. Και τα καλύτερα είναι τα Omega Plus, τα Omega Plus της Dr. Formulas. Omega Plus. Γιατί? Αφού είναι τα καλύτερα, γι' αυτό λέγεται Plus, Omega Plus. Έρχονται τα Omega Plus και τι ενεργοποιούνε, τις ορμόνες που σταματάνε τις φλεγμονές. Α, ποιες είναι αυτές οι ορμόνες? Οι λιποξίνες, οι ρεσολβίνες, οι προτεκτίνες. Αυτές λοιπόν οι ορμόνες, ορμάνε στις άλλες ορμόνες που δημιουργούν φλεγμονή και σταματάει η φλεγμονή. Και εφόσον σταματήσει η φλεγμονή, τότε έρχεται και ο Μανώλης και σου δυναμώνει το μυϊκό σύστημα. Οι πόντοι έχουν σχέση με τις φλεγμονές. 2 είναι οι ουσίες. Η μία φτιάχνει φλεγμονές και λέγεται αραχιδονικό οξύ. Και το άλλο που είναι αντίθετο, που λέγονται ωμέγα 3, ιχθυέλαια. Όλα τα ηλιέλαια, καλαμποκέλαια και το κρέας περιέχουν αραχιδονικό οξύ. Το κρέας. Πλακώνεσαι την Κυριακή και τρως 4 κιλά παϊδάκια. Μέσα στα παϊδάκια υπάρχει το αραχιδονικό οξύ και τη Δευτέρα μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Γιατί? Διότι είναι φουντωμένο το αραχιδονικό οξύ. Ποιος διώχνει το αραχιδονικό οξύ που είναι μέσα στα καλαμποκέλαια και στο κρέας? Ποιος το διώχνει? Τα ωμέγα 3. Τι δίνουν οι γιατροί? Βολταρέν, ασπιρίνες και ντεπών.
Καλά να πάθετε. Εδώ λοιπόν θεραπεύουμε τις φλεγμονές και τους πόνους. Ενεργοποιούμε μηχανισμούς. Και οι μηχανισμοί που δημιουργούν τους αντιφλεγμονώδεις μηχανισμούς είναι τα ηχθυέλα. Τα ηχθυέλα, όποιος θέλει να ζήσει χωρίς πόνους, χωρίς φλεγμονές. Οι φλεγμονές, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο μία ενόχληση. Είναι καταστροφή του εγκεφάλου, των ματιών, της καρδιάς, των αγγείων. Χτυπάμε τις φλεγμονές, κυρίες και κύριοι. Υποκλίνουμε στην Dr. Formulas που έχει τα καλύτερα ηχθυέλαια του κόσμου. Πώς... εγώ τα λέω γιατί με συμφέρει λοιπόν εγώ να πουλήσω τις Dr. Formulas. Έρχεται λοιπόν τώρα... το εργαστήριο International Fish Oil και σου δίνει ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα, πέντε αστέρια και σου λέει είναι τα καλύτερα του κόσμου. Πάρτε εσείς λοιπόν παιδιά ό,τι θέλετε. Dr. Formula, τα καλύτερα λάδια μαζί με το Μανώλη. Παιδιά, να μην πονάμε, να μην έχουμε φλεγμονές και να δυναμώνουμε το μυϊκό σύστημα. 650 μύες περιμένουν το Μανώλη. Αλλά εμείς οι κολόγεροι δεν μπορούμε να πάμε στο γυμναστήριο γιατί... Πρώτα-πρώτα ντρεπόμαστε. Τι να εμφανίσουμε, την καμπούρα μας, τι να εμφανίσουμε, τα μπούτια μας, τα μπράτσα μας που είναι χλαπαχλούπα. Ποιος. Το φέρουμε το Μανολάκι με ελικόπτερο. Έρχεται με ελικόπτερο. Ναι, είμαι, έρχεται με ελικόπτερο στο σπίτι σου και μια χαρά σε φτιάχνει. Κυρίες και κύριοι, τα ηχθυέλαια της Dr. Formulas και ο Μανώλης σε κάνουν άλλον άνθρωπο να πετάς. Ούτε εγκέφαλος κατεστραμμένος, ούτε καρδιά, ούτε αγγεία και μάτια. Και μάτια. Άντε, παιδιά, διάλειμμα. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της θρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο. Doctor's Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctor's Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενέργειες, πόνους και φλεγμονές στις αρθρώσεις. Arthredol από την Doctor's Formulas. Μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρέα. Arthredol από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctor's Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάγκο, κράμπερι και σκορπιδόχορτο. Νεφρολίν. Υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Τώρα, οι βραστικές ουσίες της κουρκουμίνης απορροφώνται πολύ πιο εύκολα χάρη στη λιποσωμιακή τεχνολογία. Λιποσωμιακή κουρκουμίνη από την Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για πάνω από 300 μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού. Η πλέον απορροφήσιμη μορφή του είναι η χυλική και βρίσκεται στη Magnesium Formula της Doctor's Formulas. Η επιστημονική λύση από τη φύση. Ονειρεύεστε έναν καλό ύπνο? Φόρμουλα Sedar από την Doctor's Formulas. Με μελατονίνη, L-τρυποφάνη, πασιφλόρα, βαλεριάνα, κράτεχο και εσχόλτσια. Για ύπνο όνειρο, Sedar. Από την Doctor's Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Αϊπνία. Sedar από την Doctor's Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τρυπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Sedar από την Doctor's Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη.
Τι αλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τι αλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο ενοσοποιητικό, fast action σε, βιταμίνη σε, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνι για άμεση απορρόφηση. Fast action σε από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ανοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συνένεση. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα είναι υπερβολικά σημαντικά αυτά που λέω. Σήμερα, θεραπεύουμε όλα τα κύτταρα. Όλα τα κύτταρα, τι περιμένουνε, τα καλύτερα ηχθιέλαια του κόσμου, που τα έχει η Doctor Formulas. Η Doctor Formulas, λοιπόν, πηγαίνει και ψαρεύει σολομούς πάνω, στις βόρειες θάλασσες. Τον παίρνει το Σολομό. Ξέρω λοιπόν αν Σολομός τη σκατά έχει φάει. Οι ωκεανοί είναι γεμάτοι σκουπίδια. Έρχεται η Doctor Formulas, καθαρίζει τα ηθιέλαια και τα βάζει μέσα σε κάψουλες για προστασία μαζί με κύλισμα φύλων ελιάς, καρπού κόκκινου σταφυλιού, σπόρος εσαμιού. Στέλνει κάθε παρτίδα στον Καναδά, στο εργαστήριο International Fish Oil Standards. Δεν υπάρχει άλλο εργαστήριο στον κόσμο, ένα είναι. Χτυπήστε στο ίντερνετ International Fish Oil Standards. Παίρνει την έγκριση, όχι με ένα αστέρι, αλλά με πέντε. Τα πέντε αστέρια πολύ λίγα ηχθιέλαια τα έχουν. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα και διοχετεύεται στους Έλληνας ασθενείς να θεραπεύσουν όλα τα κύτταρα. Τα ηχθιέλαια, κυρίες και κύριοι, φτιάχνουν κυταρική μεμβράνα. Προσέξτε. Εδώ λοιπόν έχω ένα κύτταρο. Το βλέπετε το κύτταρο. Αυτό λοιπόν το κύτταρο έχει μια πέτσα γύρω-γύρω, την κυταρική μεμβράνα. Αυτή λοιπόν η κυταρική μεμβράνα έχει ηχθιέλαια. Τα ηχθιέλαια λοιπόν τι κάνουνε, βοηθούνε λοιπόν τους υποδοχείς να κάνουνε τη δουλειά τους. Όταν η κυταρική μεμβράνα σκληρύνει από τα κολολάδια, το κολοβούτυρα, τότε λοιπόν οι υποδοχείς που βάζουνε μέσα νάτριο, κάλιο, ορμόνες, έχουνε σκληρύνει και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Έρχεται λοιπόν το ηχθιέλαιο και αναζωογονεί τους υποδοχείς. Άρα λοιπόν αναζωογονεί όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Προσέξτε, η κυταρική μεμβράνα είναι αυτή. Εδώ, γύρω είναι μια κυταρική μεμβράνα που λέγεται φωσφολιπίδια. Αυτά λοιπόν θέλουν ηχθιέλαια, έπα και ντία. Τα ηχθιέλαια λέγονται ΕΠΑ και ΔΙΑ, 20-πεντανοϊκό οξύ λέγεται το ΕΠΑ και δόκο-σα εξανοϊκό οξύ λέγεται το ΔΙΑ. Αυτά λοιπόν τα ηχθιέλαια με 20 άνθρακες έρχονται στην κυταρική σου μεμβράνα και σου κάνουν το μάτι να βλέπεις καλά, την καρδιά να δουλεύει καλά, ο εγκέφαλος να δουλεύει καλά και να μην πίζει το αίμα. Το αίμα λοιπόν πίζει, από τι πίζει το αίμα, από τα ωμέγα 6. Όλα λοιπόν τα καλαμποκέλαια ηλιέρα πίζουν το αίμα. Το μόνο που ρευστοποιεί το αίμα είναι τα ηχθιέλαια. Έρχεται λοιπόν ο Φικιώρης και σου φτιάχνει κυταρικές μεμβράνες.
Όλα, μάτια, φρύδια, κόλλη, όλα καινούργιοι γίνονται. Και έτσι λοιπόν πετάς. Ναι. Πώς πετάς, με το Βολταρέν και την Ασπρίνη, με τα ηχθιέλαια, με τα ηχθιέλαια, με τα ηχθιέλαια, με τα ηχθιέλαια. Πάει εδώ. Ο εγκέφαλος. Τι είναι ο εγκέφαλος, 70% λίπος. Ηχθιέλαια θέλει. Όποιος δεν παίρνει ηχθιέλαια, αμνησία, τι φυτό γίνεται. Πάει αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα στο αίμα. Το αίμα λοιπόν ο Θεός το έχει κάνει να πίζει. Γιατί? Διότι ήταν πληγές, τραυματισμοί. Έρχονται λοιπόν τα ηχθιέλαια και εξισορροπεί. Να μην παθαίνουμε εγκεφαλικά, εμφράγματα, αρτηριοσκλήρωση. Πάμε στα μάτια. Τα μάτια τι θέλουνε? Ψάρι. Ψάρι, κυρία μου, δεν θέλουνε. Δεν θέλουν παϊδάκια. Ψάρι, κυρία μου. Τα παϊδάκια, κυρία μου, έχουν το λεγόμενο αραχιδονικό οξύ. Αραχιδονικό οξύ. Το αραχιδονικό οξύ κάνει φλεγμό, ναι, σου καταστρέφει μάτια, φρύδια, το αραχιδονικό οξύ. Τα ηχθιέλαια μόνο έχουν τα αντία και τα έπα, τα αντιφλεγμονώδη και γλιτώνεις και από την οξύδωση. Και πάω στους πόνους. Έχουμε μάθει τους πόνους, ντεπονάκι, αθώο πράγμα, ντεπονάκι. Ρε κόπανε, το ντεπον είναι παρακεταμόλη. Η παρακεταμόλη καταστρέφει τα νεφρά. Να σου το ξαναπώ. Η παρακεταμόλη, αυτό το ντεπονάκι το απλό, καταστρέφει το, σηκώθηκε τα νεφρά. Έχεις δει νεφρά μετά από υπερβολική χρήση παρακεταμόλης, ε? Από τόσα που είναι τα νεφρά γίνονται τόσα. Η νεφρική ανεπάρκεια πώς γίνεται? Από το ζάχαρο και την παρακεταμόλη. Ναι, ναι, το ντεπονάκι που βάζουν και πολλοί, τα κάνουν σούπερ. Ναι, βέβαια. Ήταν παλιά το ντεπον, τώρα το έχουν κάνει μάξι. Όλα λοιπόν αυτά καταστρέφουν τα νεφρά. Α, ποιος βοηθάει λοιπόν τις φλεγμονές? Μόνο ο Θεός. Τα ηχθιέλαια. Τα καλύτερα ηχθιέλαια είναι την Dr. Formula. Εδώ λοιπόν είναι ο μηχανισμός στις φλεγμονές. Από εδώ φτιάχνω φλεγμονή με το αραχιδονικό οξύ και από εδώ σταματάω τη φλεγμονή με τα ηχθιέλαια που παράγουν λιποξίνες. Λιποξίνες που παράγουν λοιπόν ρεσολβίνες και προτεκτίνες. Αυτές είναι ουσίες που εξουδετερώνουν το αραχιδονικό οξύ. Το αραχιδονικό οξύ είναι στα κρέατα. Όταν τρώτε πολλά κρέατα, φουντώνει το αραχιδονικό οξύ, φουντώνει ο πόνος. Όταν τρώτε όμως ψάρια, ηχθιέλαια, ανεβαίνουν τα έπα και τα ντία, έτσι, και δημιουργούνται λοιπόν ουσίες που εξουδετερώνουν τις φλεγμονές και οι ουσίες αυτές λέγονται λιποξίνες, ρεσολβίνες και προτεκτίνες. Τις ξέρετε? Όχι. Από εδώ το αραχιδονικό οξύ και από εδώ τα ηχθιέλαια. Από εδώ δημιουργούμε φλεγμονές, κρέατα, καλαμπόκια, καλαμποκέλαια, ηχθιέλαια και όλα τα τηγανιτά που φτιάχνουν οι ταβέρνες. Άμα θέλετε να αρρωστήσετε, να τρώτε λοιπόν στις ταβέρνες με ηλιέλαια. Όλες οι ταβέρνες, όταν λέμε όλες, σε καταστρέφουνε. Σου παράγουνε αραχιδονικό οξύ. Όλες. Όλο το σούπερ μάρκετ σε φορτώνει με αραχιδονικό οξύ. Όλες οι ταβέρνες. Όλο το σούπερ μάρκετ σου δίνει αβέρτα κουβέρτα αραχιδονικό οξύ. Ποιος δημιουργεί ρε τις φλεγμονές? Θα σκάσω ρε. Το αραχιδονικό οξύ. Να χτυπήσουμε το αραχιδονικό οξύ. Το αραχιδονικό οξύ. Κάνει φλεγμονές. Κρέατα και σούπερ μάρκετ. Ποιος χτυπάει ρε το αραχιδονικό οξύ? Τα ηχθιέλαια. Ποια είναι ρε τα καλύτερα ηχθιέλαια? Να τα. Ο Mega Plus της Dr. Formulas με 5 αστέρια από τον μεγαλύτερο οργανισμό International Fish Oil Standard, IFOS. Πάμε τώρα λοιπόν, εφόσον βγάλαμε τις φλεγμονές, πώς μπορούμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε το όργανο? Τι είναι ρε οι μύες? Τι είναι οι μύες? Οι μύες λοιπόν είναι ένα όργανο, δυναμώνει, άμα δεν το δουλεύεις, ατροφή. Όπως υπάρχει η ατροφία του πουλιού, άμα δεν κάνει σεξ συνεχώς, έχετε ατροφία. Λοιπόν, το Viagra είναι μια χαρά, διότι δεν σε αφήνει να τροφείς. Άμα τροφείς το πουλί, δεν διορθώνει με τίποτε. Θέλεις μεταπλαστικό.
Υπάρχει ένα φοβερό μηχάνημα, πατάς το κουμπί, τσακ, μια χαρά. Αλλά για να μην πάθεις, για να μην πάθεις σαρκοπενία, καλά το είπα. Βέβαια. Σαρκοπενία Μανώλης. Και να πούμε ότι το 30% του σωματικού μας βάρους αποτελείται από τους μύες. Προσέξτε, παιδιά, σημαντικά. Οι μύες δυναμώνουν και τα κόκαλα. Οι μύες και τα κόκαλα. Παιδιά, εάν τυχόν δεν γυμναστούν οι 650 μύες, θα είστε κολόγεροι. Ναι, ναι. Δεν θα έχουν ούτε καλή κίνηση, ούτε στήριξη. Ναι, ναι. Κοιτάξτε πώς πάνε οι κολόγεροι. Έτσι πάνε. Έτσι πάνε. Ναι. Είναι και μερικοί που είναι και έτσι και έτσι. Έτσι. Αυτός είναι ένας ο Πρίτανης, ο θεράπων ιατρός. Ένας. Ο θεραπευτής της μεγάλης ηλικίας. Δεν σου λέω να πας στο γυμναστήριο, διότι εσύ, άμα πας στο γυμναστήριο, θα φύγεις κουλός. Σου λέω για το Μανολάκι. Ο Μανώλης όμως, δεν έχει... έλα, γύρω του λίγο. Έχει πολλή πελατεία. Σου δίνω το τηλέφωνο του για τους μάγκες. Εμείς δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μάγκες. Όποιος είναι μάγκας και θέλει να φτιάξει την υγεία του, σου δίνω ένα τηλέφωνο. Γράψε. 697-606-606-20-20-20-44-44. Πρόσεξε. Δεν θέλουμε σε μια εβδομάδα, σε μια μέρα να γίνεις καινούριος. Θέλει προοδευτικότητα. Εκεί την πατάς. Αποφασίζουν λοιπόν τώρα κάποιοι να γίνουνε πέδαροι. Α, πάνε στα γυμναστήρια, βγάζουνε λοιπόν, κάνουνε κακώσεις, δεν μπορείς. Πρέπει μια προοδευτικότητα και ο Μανώλης λοιπόν ξεκινάει με την παθητική γυμναστική. Παθητική. Σου ενεργοποιεί τις μύες. Και εφόσον σε σταθούν οι μύες, μπορείς εσύ να τραβήξεις το πετσάκι. Και πες έτοιμος να δεχτείς τις δουλειές μας. Διότι για να παίξεις το πετσάκι, πρέπει να σε σταθείς. Να δεις καμιά γκομενάρα, να κάνω αυτό. Δεν γίνεται αμέσως να κάνεις την πράξη. Πρέπει να ζεστάνεις τους μυς. Και έτσι λοιπόν μετά ασχολείσαι με το πετσάκι. Ο μεγάλος είναι μόνο για το πετσάκι. Άμα αρχίζουν τα βάρη τα ισχυρά, πάνε οι μυς. Πάει ο υπερακάνθιος. Πάνε μέχρι και ρίξει. Το πετσάκι έχει γίνει για τους μεγάλους. Και αυτά τα ξέρει ο θεράπων ιατρός των ιών. Έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο. Άλλη δουλειά κάνουν οι ορθοπαιδικοί, άλλοι κάνουν οι νευρολόγοι. Μη σκάσω. Λοιπόν, προσέξτε. Ο Αντωνάκης, μόλις που με πήρε τηλέφωνο, μου λέει γιατρούλη μου, δεν βλέπω καλά. Η όραση είναι κεντρική και περιφερική. Πρόσεξε. Η περιφερική όραση έχει σχέση με τον αμφιβληστροειδή. Αυτός που θεραπεύει τον αμφιβληστροειδή, κυρίες και κύριοι, είναι τα ιχθυέλαια. Τα καλύτερα ιχθυέλαια είναι ο Omega Plus, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και διορθώνεις. Αυτός είναι ένας υποδοχέας του φωτός. Αυτό λοιπόν το όργανο υπάρχει στο μάτι. Ο αμφιβληστροειδής είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Υπάρχουν αυτό εδώ, το ένα δίπλα στο άλλο φτιάχνει το αμφιβληστροειδή. Παίρνει τα ηχθυέλαια και γίνεται καινούριο. Πρόσεξε. Αν όμως έχεις πρόβλημα στην οχρά κοιλίδα, θα πάρεις το Μάκου Γκάρτ. Το Μάκου Γκάρτ είναι βιταμίνη η οποία τι κάνει, προστατεύει την οχρά κοιλίδα. Η κεντρική όραση είναι η οχρά κοιλίδα. Αλλά είναι πακέτο με τα ηχθυέλαια. Συμπέρασμα, Αντωνάκη μου. Ξεσχίζεις 3 ηχθυέλαια. Τα καλύτερα ηχθυέλαια είναι τα Omega Plus. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής. Πάει αυτό. Παίρνεις το Μάκου Γκάρτ να μην χειροτερεύει η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, γιατί όταν γερνάμε καταστρέφεται η οχρά κοιλίδα και θα πας μια καλά με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Προσέξτε, παίρνω μεμονωμένα προβλήματα για να σας βοηθάω. Προσέξτε, η χοληστερίνη πώς θεραπεύεται, με ηχθυέλαια. Ναι. 72 χρονών, έχει υψημένη χοληστερίνη. Τι σημαίνει εδώ? Ότι το σηκώτη, που είναι ο αρχηγός του μεταβολισμού, του δίνεις παραπανήσια πράγματα που δεν θέλει. Ζάχαρα ή σκατολίπη.
Τότε λοιπόν δεν λειτουργεί καλά το σηκώτη. Για να λειτουργήσει καλά το σηκώτη θέλει δύο πράγματα. Έτσι, 3 βιταμίνες B και 3 ιχθυέλαια. Πάρε τα εσακόρ. 3 ιχθυέλαια και 3 εσακόρ κάνει το σηκώτη χωρίς χοληστερίνη. Η άνοδος της χοληστερίνης είναι κακός μεταβολισμός. Τον καλό μεταβολισμό στο σηκώτη τον φτιάχνουν 3B, 3 εσακόρ και τα βρωμοπόδαρά σου να κάνουν γυμναστική. Βέβαια, να κινηθούμε. Όποιος δεν κινείται, ο μεταβολισμός δεν είναι ο θυροειδής. Όλοι λοιπόν νομίζουν ότι ο θυροειδής είναι το α και το μέγα. Και πραγματικά είναι ο μαέστρος του μεταβολισμού υπό την προϋπόθεση ότι δουλεύουν και τα άλλα όργανα. Ο θυροειδής πρέπει να έχει καλό σηκώτη, καλά έντερα, καλούς μυς. Άρα λοιπόν είναι πακέτο υγεία. Εσείς, γι' αυτό και αναπτύχθηκε και το σκάνδαλο Νορβάντης. Το σκάνδαλο Νορβάντης, εμείς λοιπόν σπουδάζαμε με τι? Με τους καθηγητάδες από την Αμερική που ήταν οι Νορβάντης. Όλοι οι καθηγητές των πανεπιστημίων έρχονται από την Αμερική. Όλοι. Τι θα διαφημίσουνε? Τα ιχθυέλαια? Μην τρελαθούμε. Δεν βγάζουνε λεφτά από τα ιχθυέλαια. Λεφτά βγάζουνε από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Σας έχουνε βάλει στην πολυφαρμακεία και εσείς νομίζετε ότι κάποιο φάρμακο από την Αμερική θα σώσει τον καρκίνο και όλες τις παθήσεις. Οι παθήσεις, χοντρά θα σας τα πω, θεραπεύονται μόνο με το ψάρι, τα φρούτα, τα λαχανικά, το ελαιόλαδο και το μανόλι. Εγώ είμαι 70 χρονών. Έτσι. Την καμπούρα μου, που όλοι λοιπόν οι άνθρωποι καμπουριάζονται. Ποιος θα τη φτιάξει? Ρωτά. Είσαι το έργο μας. Ευθυντενής, στιτός, τι άλλο θέλουμε. Πάμε για διάλειμμα να ξαπλώσω. Πάμε για διάλειμμα, Τζουτζου. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Στην Doctors Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctors Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο. Doctors Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctors Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Πόνος και φλεγμονές στις αρθρώσεις. Arthredol από την Doctors Formulas. Μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρέα. Arthredol από την Doctors Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctors Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάγκο, κράμπερι και σκορπιδόχορτο. Νεφρολίν, υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Τώρα, οι βραστικές ουσίες της κουρκουμίνης απορροφώνται πολύ πιο εύκολα χάρη στη λιποσωμιακή τεχνολογία. Λιποσωμιακή κουρκουμίνη από την Doctors Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για πάνω από 300 μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού. Η πλέον απορροφήσιμη μορφή του είναι η χυλική και βρίσκεται στη Magnesium Formula της Doctors Formulas. Η επιστημονική λύση από τη φύση. Ονειρεύεστε έναν καλό ύπνο? Φόρμουλα Sedar από την Doctors Formulas. Με μελατονίνη, L-τριποφάνη, πασιφλόρα, βαλεριάνα, κράτεχο και εσχόλτσια. Για ύπνο όνειρο, Sedar. Από την Doctors Formulas. Επιστημονική λύση από τη φύση. Αϊπνία.
Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τρυπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο ενοσοποιητικό, fast action σε, βιταμίνη σε, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνι για άμεση απορρόφηση. Fast action σε από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ανοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συνένεση. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος τιμωρήθηκε όταν από που τα περπάταγε με τα τέσσερα σηκώθηκε όρθιος. Ο άνθρωπος λοιπόν σαν το μικρό παιδί προχώραγε με τα τέσσερα. Μόλις σηκώθηκε πάνω, τι τον πόνεσε, η μέση. Όλος ο κόσμος υποφέρει από τη μέση. Καθώς λοιπόν κάθεσαι όρθιος, ανάλογα πόσες ώρες, χαλάει ο δίσκος, αλλά γίνονται και κάποια βυζιά που λέγονται κύλες. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι δεν τα θεραπεύει ο νευροχειρουργός. Ο νευροχειρουργός τα θεραπεύει όταν φτάσουν πλέον σε απροχώρητο σημείο. Αυτός που θεραπεύει τις μέσεις, πώς λέγεται, μπράβο, Μανώλης. Πάρτε λοιπόν το τηλέφωνο του Μανώλη να θεραπεύσετε τη μέση. Τηλέφωνο 697 697-606-20-20-20-44-44. Προσέξτε. Παίρνω λοιπόν τώρα και ανάλογα της ηλικίας τι μπορεί να κάνει ο Μανώλης. Παίρνω λοιπόν ένα νεαρό παιδί, 34 χρονών. Τούτος εδώ έκανε κύλι στη μέση, είτε γιατί σήκωνε πολλά βάρη στο γυμναστήριο ή λόγω της δουλειάς του. Έκανε την κύλι. Αυτός λοιπόν τώρα ο άνθρωπος πρέπει να πάει σε νευροχειρουργό. Μην τρελαθούμε, 34 χρονών είναι. Φωνάζει το Μανώλη. Μπαίνει μέσα ο Μανώλης και σε μισό ποτήρι νερό του λέει ένα κουταλάκι, εδώ λεβέντι μου, ένα κουταλάκι λιποσωμιακή κουρκουμίνη. Ένα κουταλάκι λιποσωμιακή μπένφο θεαμίνη και ένα κουταλάκι ανάποδα τα είπα. Λοιπόν, λιποσωμιακή, δεν βλέπω, κουρκουμίνη. Όχι εδώ ρε. Κουρκουμίνη είναι πρώτη. Κουρκουμίνη. Λιποσωμιακή μπε φωθιαμίνη και λιποσωμιακή μπε. Τρία. Μη μου κάνεις τα τρία, δύο και τα τρία. Η κουρκουμίνη χτυπάει τις φλεγμονές. Η μπε φωθιαμίνη και η μπε διορθώνει το λεγόμενο νευροπαθητικό πόνο. Τώρα, πώς θα μπορέσει η κύλη να μπει μέσα. Η κύλη βγαίνει προς τα έξω όταν σκύβεις μπροστά. Όταν σκύβεις μπροστά, πιέζεις τον δίσκο και κάνεις βυζί προς τα πίσω. Α, εάν τώρα δεν πονάς και σου κάνει ασκήσεις από πίσω προς τα εμπόδια, η κύλη μπαίνει μέσα. Αυτό. Η κύλη δεν είναι μόνιμη, είσαι 34 χρονών. Βγαίνει και μπαίνει. Δεν είναι κάτι μόνιμο, σας κορυδεύουνε. Εκτός και αν έχει ασβεστοποιηθεί και είσαι μεγάλος. Α, ο νέος του μπαίνει, του βγαίνει. Α, μπορεί λοιπόν ο Μανώλης να σου ξαναβάλει την κύλη μέσα. Με εγγύηση Ανδρέσου Κιώρης. Διότι η κύλη
πιέζει το ισχυακό νεύρο και στο κάνει. Εσύ νέο παιδί είσαι. Mm-hmm. Θα σε βάλει πάνω στην μπάλα και θα σε κάνει εσένα κομμανέτσι. Βέβαια. Έτσι ανοίγει. Πώς ανοίγει? Ανοίγει το μεσοσπονδύλιο διάστημα όταν σε βάλει πάνω σε ένα ημικυκλικό που είναι η μπάλα. Και κρακ, κρακ, κρακ στο ανοίγει. Παίρνεις και τις βιταμίνες μια χαρά. Και μετά πήγαινε λοιπόν και ενδυνάμωσε τους κοιλιακούς και τους ραχαίους. Θέλεις να κάτσεις με το Μανώλη, θέλεις να πας στο γυμναστήριο. Αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητος ο Μανώλης. Φεύγω λοιπόν από τον 34 και πηγαίνω σε διπλή ηλικία. 34 και 34 πόσο κάνουνε? Να το. Κοντά 70. 78. Τούτη εδώ είναι γυναίκα. Επί 34 χρόνια έτρωγε και καθότανε. Και θέλει τώρα να μην πονάει στη μέση και στα γόνα. Πόνι! Τζουτζούκα μου! Πρώτα-πρώτα θα ξεσκίσεις τα καλύτερα ηχθυέλαια του κόσμου. Πρόσεξε. Όλα αυτά που τρως δημιουργούν φλεγμονές. Τα ηχθυέλαια τσακίζουνε τις φλεγμονές. Τα ηχθυέλαια. Τρως κρέας, αραχιδονικό οξύ φλεγμονές. Τρως καλαμποκέλαιο, αραχιδονικό οξύ φλεγμονές. Ποιος τσακίζει τις φλεγμονές? Μόνο τα ηχθυέλαια που παράγουν λιποκίνες και προτεκτίνες και ρεσολβίνες. Αυτές οι ουσίες αντιστρατεύονται το αραχιδονικό οξύ. Εντάξει, ωραία. Εν συνεχεία, τζουτζούκα μου, ξεσκίζεις σε μισό ποτήρι νερό, μισό κουταλάκι κουρκουμίνι, μισό μπεμφωθιαμίνη. Και εν συνεχεία φωνάζεις το Μανώλη. Ο Μανώλης όμως δεν θα σε ξεκινήσει από την μπάλα. Δεν είσαι 34 χρονών. Θα σε βάλει πάνω στο κρεβάτι. Κάθε ηλικία έχει τα δικά της. Και θα σου κάνει ό,τι έκανε ο προκρούστης. Θα σε τραβολογάει και θα ακούς κράκου, κράκου, κράκου. Να ανοίγουνε. Πρώτα-πρώτα του ζεσταίνει τους μυς. Υπάρχουν τρία στρώματα στους μυς. Τρία. Η εντοβάθη, η μεσαίη και η εξωτερική. Πάει λοιπόν εντοβάθη και τους ζεσταίνει με τα χεράκια του. Τους μεσαίους και τους εξωτερικούς τη βάζει φωτόνια. Ωραία, φωτόνια. Το σε ακούσει, φωτόνια. Φωτόνια. Τα φωτόνια λοιπόν πηγαίνουν στους μυς λοιπόν αυτούς και τους χαλαρώνουν. Και εφόσον χαλαρώσουν οι εντοβάθη με τα χεράκια του, με τα φωτόνια η μεσαίη και η εξωτερική, τι κάνει μετά? Έχει γίνει μαστίχα και τον τραβάει. Ναι, και από 1,5 μέτρο γίνεται 2,5, 3, 4. Τον ξεχυλώνει, ρε παιδί μου. Συνάμε δύο πόντες. Οπότε λοιπόν ανοίγουν τα μεσοσπονδύλια διαστήματα με τη μέθοδο, μπράβο, προκρούστη. Έτσι. Γεια σου ρε Μανώλη. Ναι, ο Μανώλης ήταν από τη Σπάρτη. Όταν πηγαίναμε από τη Σπάρτη, περνάγαμε και από τον προσκρούστη. Άμα ήσουν πολύ μακρύ, σε έκοβε. Αν ήσουν κοντό, σε τράβαγε. Αυτή τη στιγμή είναι ο Μανώλης. Εξελιγμένος προκρούστης. Πάει και αυτό. Θέλετε να πάω σε μια σοβαρή κατάσταση? Προσέξτε. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα ηχθυέλαια. Ανατριχιάζω. Όποιος δεν παίρνει τα ηχθυέλαια της Dr. Formulas είναι αυτός που λέει η επιστήμη βλάκας. Βλάκας. Γιατί? Διότι με τα ηχθυέλαια θεραπεύεις όλα τα όργανα. Όλα τα όργανα εκτός από το πουλί. Όλα. Όταν λέμε όλα. Πρώτα-πρώτα. Πρώτα-πρώτα ο εγκέφαλος. Κυρίες και κύριοι, ο εγκέφαλος είναι ο αρχηγός των πάντων. Όταν λοιπόν καίγεται ο εγκέφαλος, αρχίζεις να τρέμεις. Αγαπητέ πέδαρε, κυρία των 73 χρονών, έχεις τη λεγόμενη τον ιδιοπαθή τρόμο. Ο τρόμος είτε λέγεται ιδιοπαθής, είτε λέγεται Πάρκινσον, τρόμος είναι. Αυτός που σταματάει τον τρόμο, γράψε. Πρώτα-πρώτα είναι τα Omega Plus της Dr. Formulas. Θα τα ξεσχίσεις πρωί, μεσημέρι ή βράδυ. Αυτά πάνε στον εγκέφαλο και τον επιδιορθώνουν. Ο εγκέφαλος επιδιορθώνεται με τα Omega Plus της Dr. Formulas. Τρία την ημέρα. Παίρνεις τη λιποσωμιακή B, τρία κουταλάκια. Παίρνεις λοιπόν και το Q10, τρία κουταλάκια. Και παίρνεις και το ερ λιποϊκό οξύ, τρία κουταλάκια. Πρόσεξε.
οι σημερινοί άνθρωποι, είτε γιατί δεν έχουν γνώσεις και περισσότερο δεν θέλουν να ξοδεύσουν, ξοδεύουν στις κρέμες. Α, στις κρέμες. Αλλά δεν θέλουν να ξοδεύσουν για τις θεραπευτικές σας ουσίες. Άμα δεν πάρεις 3 ηχθιέλαια, 3 B, 3Q10, 3 R λιποϊκό οξύ, δεν πρόκειται στον αιώνα τον άπαντο να κάνεις δουλειά με τίποτε. Εν συνεχεία φωνάζει το Μανώλη. Ο Μανώλης δεν είναι μόνο για εκγύμναση των μειών, αλλά είναι για έναν συντονισμό. Εσύ λοιπόν έχεις χάσει το συντονισμό. Για να μπορεί μία άσκηση να κάνει συντονισμό, τότε λοιπόν πρέπει να δουλεύει καλά το νευρικό σύστημα. Αυτόν τον συντονισμό, τον κατευθύνει ο Μανώλης. Τα ηχθιέλαια, η B, το Q10, το L λιποϊκό οξύ, θεραπεύουν τον ιδιοπαθή τρόμο, αλλά θέλει όμως και μία καθοδήγηση. Δηλαδή να του κάνεις κάποιες ασκήσεις, διότι βαριούνται. Αυτό το κάνει ο Μανώλης. Άλλη μια φορά, ο Μανώλης μου είπε, Φικιώρη, πώς ήταν εκείνος η κύριε που είχε στον Ανάπηρο? Είναι πολλές περιπτώσεις. Και στο Κολωνάγιο ο κύριος Δημήτρης και εδώ στην Καλυθέα η κυρία. Λοιπόν, παιδιά, ο εγκέφαλος πρέπει κάποιος να τον οδηγεί να κάνει νεύρο μυϊκό συντονισμό. Αρχίζει λοιπόν ο άνθρωπος και χάνει το νεύρο μυϊκό συντονισμό και αυτό λέγεται χωρία. Κάνει έτσι. Αυτό λέγεται χωρία. Ότι δεν είναι συντονισμένη το νευρικό σύστημα με τους μυς. Αυτό τα θεραπεύει. Ηχθιέλαια, η λιποσωμιακή B, R λιποϊκό οξύ και Q10. Αυτά τα θεραπεύει, τα επισκευάζει μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Και εν συνεχεία το συντονισμό τον κάνει ο Μανώλης. Αυτός λέγεται νεύρο μυϊκό συντονισμό. Να μην κάνεις άτακτες κινήσεις. Αταξία λέγεται. Έτσι λέγεται. Πάει και αυτό. Πάρτε κι άλλο ένα τηλέφωνο, παιδιά, διότι ο Μανώλης δεν είναι χίλιοι. Ένας είναι ο Μανώλης. 697-606-606-20-20-20-44-44. Όλος ο κόσμος έχει χαμηλή D. Όλος. Και D και B12. 50 χρόνων ένας πέδαρος. Τι πέδαρος είναι, ερείπιο είναι. Με χαμηλή D δεν μπορεί να πάρει στα πόδια σου, φίλε. Θα πάρεις την D3K2. Η D μέσα στον οργανισμό μας πρέπει να είναι πάνω από 30, 30, 40, 50, 60. Όταν είναι χαμηλή, κάτω από το 20, τότε λοιπόν μπαίνουν μέσα Τούρκοι, Σύριοι, από το Μαρόκο, όλοι. Ο στρατός του οργανισμού γίνεται με τη βιταμίνη D. Η B12 για να προφηθεί θέλει καλό στομάχι, καλό έντερο, καλό πάγκρεας. Η B12 το σπρέι, μπαμ και κάτω, απορροφή. Τελειώνοντας, θέλω να εξυπνήσω, μην πάρετε τίποτα άλλο, τίποτε. Μην καπνίζετε, πίνετε, ό,τι θέλετε. Και αντίστοιχα όλα αυτά θα διορθωθούν με 3 ηχθιέλαια. Όλοι, όποιος δεν παίρνει τα καλύτερα ηχθιέλαια του κόσμου, Omega Plus. Γιατί. Διότι αυτά προφυλάσσονται σε κάψουλες, υπάρχουν τα εκχυλίσματα που εμποδίζουν να τα αγγίσουν, να εκδηλωθούν και βοηθάνε. Το αίμα, μην πάθετε κεφαλικά, μην πάθετε εμφράγματα, τα μάτια, να μην πάθουν εκφύλιση, οι φλεγμονές, όλος ο κόσμος, Βολταρέν και τα υπόλοιπα. Πόνοι. Πάει. Κυταρικές μεμβράνες. Πώς λειτουργούν τα κύτταρα? Με ηχθιέλαια. Και ο εγκέφαλος θέλει ηχθιέλαια. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την υγεία. Ηχθιέλαια. Οι Ιαπωνέζοι είναι οι πιο μακροβιότεροι άνθρωποι του κόσμου. Γιατί? Ηχθιέλαια. Ηχθιέλαια. Μην πάρετε τίποτε άλλο. Ηχθιέλαια της Dr. Formulas. Και αν θέλετε, βέβαια, γυμναστείτε, βρε μαλάκες. Υγεία θα πούμε. Έτσι. Άντε πάω να περπατήσω, να γυμναστώ με τον φίλο μου, τον Γιάννη. Γιαννάκι μου, έρχομαι. Γεια. Πάρε κι εσύ, Dr. Formulas.